Με το πρόσχημα της αντιμετώπισης των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης, άρα γιατί μπορεί να επιδιώκει η κυβέρνηση με το σημερινό νομοσχέδιο? Σύμφωνα με την ίδια, έναν αναγκαίο εξυγχρονισμό και μια επικαιροποίηση της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό που επιδιώκει δεν είναι άλλο από την αναμόρφωση αυτής της σχολής σε μια όμως ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, σε εκείνη ακριβώς την κατεύθυνση την οποία επιβάλλουν οι σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φράσης για τη βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης, η οποία τίθεται μάλιστα και στο πρώτο άρθρο αυτού του νομοσχεδίου. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι αυτή η αποτελεσματικότερη προσαρμογή της δικαιοσύνης στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχει τεθεί ήδη στις κατευθύνσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ διατυπώνεται και πάρα πολύ καθαρά και στη γνωστή έκθεση Πισαρίδη. Αποτελεί επομένως, για να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία και συνυπογράφουν βεβαίως κατεύθυνση αυτή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Αλλά και αυτές οι καθυστερήσεις, τις οποίες επιδιώκει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στην απονομή της δικαιοσύνης, αποκαλύπτεται ότι δεν αφορούν και τόσο τις υποθέσεις των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά τις υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, τις υποθέσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Γιατί την ίδια ώρα που η κυβέρνηση με ιδιαίτερη μάλιστα προσήλωση προχωράει, παραδείγματος χάρη, στην ίδρυση ειδικών επενδυτικών τμήματων στα δικαστήρια, με επιλεγμένους μάλιστα και ειδικά επιμορφωμένους δικαστές, προκειμένου να έχουν, ξέρετε, πολυτελή μεταχείριση οι υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, την ίδια ώρα λοιπόν αρνείται να προχωρήσει η κυβέρνηση στην αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και επέκταση των κτηριακών υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού των δικαστηρίων που βρίσκεται πολύ πίσω. Αρνείται επιπλέον να προχωρήσει η κυβέρνηση και στις αναγκαίες μαζικές προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων με κατοχυρωμένα βεβαίως εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι λαϊκές υποθέσεις. Αντίθετα, εκτός από την υποχρηματοδότηση, η οποία και συνεχίζεται σταθερά αυτή και με όλες τις κυβερνήσεις, έχουν επιπλέον θεσπιστεί και μια σειρά από οικονομικά βάρη και δικονομικά εμπόδια, τα οποία την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους, μιλώ τώρα, και για τα λαϊκά στρώματα, την καθιστούν πανάκριβη και απλησίαστη. Και ταυτόχρονα προωθούνται διάφορες μορφές ιδιωτικής διαμεσολάβησης ή εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη θέση του οικονομικά ασθενέστερου. Ενώ παραπέρα σε προτεραιότητα τίθενται πάντα οι υποθέσεις των επενδυτών, αλίμονο, προωθούνται συγχωνεύσεις και καταργήσεις δικαστηρίων και στη διοίκηση των δικαστηρίων αρχίζουν και εισάγονται μέθοδοι διοίκησης management, ως αν να πρόκειται για διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων. Με το παρόν όμως νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών επιδιώκεται επιπλέον και ένας ακόμα βασικός για το κεφάλαιο, όσο και διπλός στόχος. Αφενός η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς δικαστών, η οποία θα αποτελέσει ένα πιο αποτελεσματικό και πιο γρήγορο εργαλείο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, και αφετέρου ο ασφικτικότερος έλεγχος των εν ενεργεία δικαστών, ώστε να μην ξεφεύγουν αυτοί ούτε ρούπι από την υπεράσπιση της κυρίαρχης πολιτικής. Κρίκος λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι και η προσαρμογή της ίδιας της Σχολής Δικαστών με το νομοσχέδιο, με αλλαγές που αφορούν από την οργάνωση της σχολής, την εκπαίδευση των δικαστών, την ύλη, το εκπαιδευτικό αντικείμενο,
έως και την ίδια την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία των δικαστών μέσα από την βαθμολόγησή τους. Φυσικά εδώ αξιοποιείται και η αντίστοιχη ευρωενωσιακή και διεθνής πείρα, αφού όχι μόνο γενικεύεται ο θεσμός της αξιολόγησης και στη σχολή δικαστών, με την αξιολόγηση των καθηγητών από τους εκπαιδευόμενους, αλλά προβλέπεται και μια ακόμα νέα ρύθμιση για την εκπαίδευση του προσωπικού, αυτό που αποκαλείται «training of the trainers». Ρύθμιση η οποία κατά την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι μια διεθνής εκπαιδευτική πρακτική και εφαρμόζεται σε χώρες όπως Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και σε διεθνείς οργανισμούς όπως το πρόγραμμα HELP της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο, ακούστε, να συστήσει στους διδάσκοντες το περίγραμμα και τους όρους της μεθόδου διδασκαλίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτυπώματος, αυτή και αν είναι ξύλινη γλώσσα, στη διαδικασία εκπαίδευσης των μελλοντικών δικαστικών λειτουργών μέσα από την αναγνώριση, συστηματοποίηση και εφαρμογή βέλτιστων εκπαιδευτικών μοντέλων, μάλιστα. Προσαρμόζεται λοιπόν και η Εθνική Σχολή Δικαστών στα διεθνή πρότυπα, δηλαδή στις ακόμα πιο δοκιμασμένες και αποτελεσματικές συνταγές διαμόρφωσης ενός δικαστικού σώματος άτεγκτου υπερασπιστή της εθνικής οικονομίας, όπως γράφεται, και της κοινωνικής ειρήνης, δηλαδή της αντιλαϊκής πολιτικής και της αναβάθμισης της καταστολής μαζί σε συνδυασμό και με την ιδεολογική χειραγώγηση. Το ίδιο επιδιώκεται και με την εισαγωγή των τακτικών και έκτακτων προγραμμάτων επιμόρφωσης των δικαστών, με το περιεχόμενό τους να είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό για το τι δικαστικό σώμα απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Μόνο να ρίξει μια ματιά κανείς και να διαβάσει τους τίτλους των τεσσάρων κύκλων της επιμόρφωσης, περιοργάνωσης διοίκησης δικαστηρίων, δικαστικής επικοινωνίας, δικαστικής δεοντολογίας, περί οικονομικού δικαίου, ενέργειας, κεφαλαιαγοράς, ανταγωνισμού, νομικής εμβάθυνσης σε θεματικές και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, θα καταλάβει ότι πρόκειται για τομείς αντικειμένων εξαιρετικά αποκαλυπτικούς, όπως είπα, για τις βασικές επιδιώξεις που προωθούνται με τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο. Ποιες είναι αυτές? Η βελτίωση της διοίκησης και της οργάνωσης των δικαστηρίων ως προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συνολικότερες αναγκαίες για την αστική τάξη πάντα αλλαγές στην απονομή της δικαιοσύνης, η έμφαση στο οικονομικό δίκαιο, την κεφαλαιαγορά, όπως είπαμε, την ενέργεια, και αυτό εκφράζει βεβαίως, εκφράζει και την προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης να προχωρήσουν οι νέες μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας, οι λεγόμενες πράσινες επενδύσεις, και η εμβάθυνση βεβαίως στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το οποίο, ας μην ξεχνάμε, αποτελεί και την αφετηρία, την πηγή από όπου δίνονται και οι κεντρικότερες κατευθύνσεις. Γι' αυτό και η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι υποχρεωτική, ετησίως, και οι δικαστές πρέπει όλοι τους να συμπληρώσουν όλους τους κύκλους τουλάχιστον μία φορά το ανώτερο μέσα σε 8 χρόνια, με βάση τις επιδόσεις τους εκεί, και εφόσον βεβαίως λάβουν βαθμολογία 70% και άνω στα multiple choice test, θα λαμβάνουν μετά ένα πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό θα μπαίνει στον υπηρεσιακό τους φάκελο, άρα αναπόφευκτα θα λαμβάνεται υπόψη και για την εξέλιξή τους. Εφόσον δεν έχουν επιτύχει τώρα το 70% σε κάποιο κύκλο επιμόρφωσης, ουσιαστικά εξαναγκάζονται να τον επαναλάβουν. Θα το πούμε καθαρά, κύριε Υπουργέ. Πρόκειται αναμφίβολα για μια υποτιμητική μεταχείριση των δικαστών, έμπειρων δικαστών, τους οποίους η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σαν μαθητούδια. Από κοντά και τα έκτακτα προγράμματα που απευθύνονται σε δικαστές που καλούνται να εφαρμόσουν νέες ρυθμίσεις με επίγοντα χαρακτήρα σε διάφορους κλάδους του δικαίου. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πλαίσιο τέτοιο, όπως είπαμε, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή προσαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στις κάθε φορά ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτή όμως η υποχρεωτική επιμόρφωση των δικαστών, ξέρετε, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, ανοίγει και πολλά ζητήματα. Το κυριότερο είναι ότι
Μέρος της θεματολογίας της επιμόρφωσης αφορά τέτοια θέματα τα οποία επιδέχονται διαφορετική προσέγγιση και που ήδη είναι αντικείμενο διαπάλης στο δικαστικό συνδικαλισμό αλλά και στον επιστημονικό διάλογο. Στην ουσία ο δικαστής θα απειλείται, με απειλή μάλιστα μια κακή βαθμολόγηση, θα απειλείται να αποδεχθεί την άποψη του διδάσκοντος, του όποιου διδάσκοντος, σε θέματα όπως το δικαστικό management, τα όρια της ελευθερίας έκφρασης του δικαστή, το οικονομικό δίκαιο κλπ. Όμως, ακόμα και στην πιο κλασική νομική θεματολογία, θαρούμε πως είναι γνωστό ότι σε όλους ότι τα νομικά επιδέχονται περισσότερες της μίας ερμηνείες. Επομένως, τι γίνεται εδώ? Εδώ επιχειρείται ιδεολογική επιβολή της κυρίαρχης άποψης στο δικαστή. Περί αυτού πρόκειται. Ακόμα και με τη λογική του αστικού συντάγματος προσβάλλεται η λεγόμενη δικαστική ανεξαρτησία στο βαθμό που ο δικαστής θα έρθει σε αντίθεση με τη συνείδησή του προκειμένου να επιτύχει στη δοκιμασία, όπως είπαμε. Με τη βαθμολόγηση δε και την εισαγωγή της στον υπηρεσιακό φάκελο, κάθε δικαστή διαμορφώνεται ένας νέος αντίθετος ακόμα και από τη λογική, την ίδια τη λογική του αστικού συντάγματος, ένας νέος τρόπος αξιολόγησης των δικαστών. Επιθεωρείται δηλαδή ουσιαστικά ο δικαστής από ξένα προς την επιθεώρηση όργανα, δηλαδή τους διδάσκοντες που μπορεί κάποια φορά να είναι και κατώτεροι και κρινόμενοι δικαστές, δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου, ενώ επιθεωρείται ακόμα και για μη δικαιοδοτικό έργο. Ακόμα και αν τελικά μετά τη γενική αποδοκιμασία από τους δικαστές και τις δικαστικές ενώσεις τους αποσύρεται αυτή τη διάταξη, δεν ξέρουμε τι θα κάνετε, ελπίζουμε να συμβεί αυτό, σχετικά με τη βαθμολογία δηλαδή στον οικείο υπηρεσιακό φάκελο, η ουσία δυστυχώς παραμένει. Διότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία επιχειρείται να επιβληθεί και να εμπεδωθεί εκείνη η κυρίαρχη νομική ερμηνεία σε όλα τα θέματα και κυρίως βεβαίως η υποταγή των δικαστών σε αυτήν. Γι' αυτό και οι εξετάσεις στο μάθημα της ξένης γλώσσας με το νομοσχέδιο διαμορφώνονται όχι απλώς ως μια συμπληρωματική εξέταση, αλλά ως αναγκαίο προκριματικό μάλιστα στάδιο του διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστών. Μόνο αν πετύχει κανείς τις εξετάσεις της γλώσσας μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Και μάλιστα η βάση γίνεται 8 έναντι του 6 που προβλέπεται για τα νομικά εξεταζόμενα μαθήματα. Μια ρύθμιση η οποία βεβαίως αποπνέει έτσι κι αλλιώς μια κοσμοπολίτικη αντίληψη, η οποία θεωρεί τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, ακούστε, θεωρεί την γνώση μιας ξένης γλώσσας ισοδύναμο, ακόμα και ανώτερο, προσόν ενός δικαστή σε σχέση με τη γνώση αυτού του δικαστή στους επιμέρους κλάδους της νομικής επιστήμης. Γι' αυτό επιπλέον αντικαθίσταται και η εξέταση σε ένα θέμα γενικής παιδείας από ένα άλλο θέμα γενικής νομικής όμως παιδείας. Με τη νέα ρύθμιση επιδιώκεται να δίνεται έμφαση μόνο στη νομική διάσταση των διαφόρων πολύμορφων κοινωνικών φαινομένων και να διαμορφώνεται έτσι το πρότυπο του αποστηρωμένου και αποκομμένου από τη διαπάλη των ιδεών και τις κοινωνικές εξελίξεις δικαστή. Γι' αυτό και αναμορφώνεται και η πρακτική άσκηση των υποψηφίων δικαστών με μια λογική ασφικτικού ελέγχου της όλης διαδικασίας, ώστε να περιοριστεί η τυχόν επιρροή ενός μη αρεστού στο σύστημα δικαστή εκπαιδευτή. Και αυτό επιδιώκεται και με τη συγκέντρωση της πρακτικής άσκησης μόνο στην Αθήνα. Εισάγεται μάλιστα και μια αυθαίρετη κατηγοριοποίηση των σπουδαστών ως μέθοδος αξιολόγησης. Το 10% κατατάσσεται σε μια πρώτη κατηγορία, των αρίστων, το 25% σε μια δεύτερη. Πέρα από τα προβλήματα που ανοίγει έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία, η ρύθμιση αυτή, η απόπειρα ρύθμισης, θα το δεχτώ, η απόπειρα ρύθμισης προμηνύει κατά πάσα πιθανότητα και αντίστοιχες αρνητικές αλλαγές στον κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων και της κατάστασης των δικαστικών λειτουργών. Θέλουμε να δηλώσουμε από αυτό εδώ το βήμα ότι είναι μακριά από μας στο ΚΚΕ οποιαδήποτε αυταπάτη για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης. Είναι δεδομένο ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η προβολή της δίθεν ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ενισχύει την πραγματική πηγή της αστικής εξουσίας, δηλαδή την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής,
αφού συμβάλλει ώστε αφενός να υπηρετείτε το γενικό συμφέρον της αστικής τάξης, θα χρειαστώ ίσως 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και από τη δευτερολογία μου. Και αφετέρου να συντηρείτε και να ενισχύετε η ψευδής εικόνα περί ενός ουδέτερου τάχα ταξικού κράτους που στέκεται πάνω από την κοινωνία και εξασφαλίζει το συγκερασμό των διαφορετικών απόψεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Όλη μέρα αυτά ακούμε. Γι' αυτό και η προβαλλόμενη ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στόχο έχει να αποκρύψει τον πραγματικό χαρακτήρα της αστικής δικαιοσύνης, ως υπερασπιστή βεβαίως των συμφερόντων της αστικής τάξης. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι δικαστές καλούνται να εφαρμόσουν το ισχύον δίκαιο, έχοντας παράλληλα και την παρότρινση από την άρχουσα τάξη και τις κυβερνήσεις της, να ερμηνεύουν τις αόριστες, συνήθως νομικές έννοιες, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, της επίθεσης ενάντια στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Είναι γνωστά τα παραδείγματα, αυτά που αφορούν κυρίως τα ανώτατα δικαστήρια, ο ρόλος των οποίων αναβαθμίζεται σε όλες τις δικαιοδοσίες με τη λεγόμενη πιλωτική δίκη. Άλλωστε, τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις τους διορίζουν και τα δικαστήρια αυτά. Αυτά τα δικαστήρια, τα μεγάλα δικαστήρια, ο Άριος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι αυτά που διαμορφώνουν και την βαριά, όπως λέμε, νομολογία. Και εδώ να θυμίσουμε ότι μονάχα το κόμμα μας, το ΚΚΕ, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση πρότεινε την εκλογή των ηγεσιών από τα αντιπροσωπευτικά όργανα των δικαστών, όπως άλλωστε πρότειναν και προτείνουν και οι ίδιοι οι δικαστές. Αποτελούν τιμητική εξαίρεση και μεμονωμένα δυστυχώς περιστατικά, διαχρονικά, οι δικαστές, εκείνοι που ορθώνουν το ανάστημά τους και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Υπάρχουν, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν και των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου. Πάντα όμως αναγκαστικά μέσα στα ασφικτικά εκείνα όρια που θέτει η νομοθεσία. Αυτές λοιπόν, αυτές τις φωτεινές και αξιέπαινες εξαιρέσεις, επιδιώκει το παρόν νομοσχέδιο είτε να πνίξει από την κούνια τους με την αναμόρφωση της σχολής δικαστών, είτε να φημώσει στην πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Έχουμε όμως και μια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε, και ας μου επιτραπεί εδώ ένα σύντομο σχόλιο, για την οποία θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτος ο τρόπος νομοθέτησης τόσο σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων. Μιλάω για την τροπολογία περί της υποχρεωτικότητας φοίτησης. Την τροπολογία στο άρθρο 3. Μιλάμε για έναν κανονικό νομοθετικό κλεφτοπόλεμο εδώ, χωρίς καμιά συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, τους εκπροσώπους των γονέων. Φέρνεται μια οριζόντια, μια ισοπεδωτική διάταξη στη λογική της καταστολής και της ατομικής ευθύνης. Ξέρετε, υπερασπιζόμαστε με πάθος το δικαίωμα και την ανάγκη που έχουν όλα τα παιδιά για εκπαίδευση. Και αυτήν την ανάγκη, αυτό το δικαίωμα όλων των παιδιών, λέμε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να το στερείται κανένα παιδί για καμία μάσκα. Από εδώ όμως και μέχρι την οριζόντια διάταξη που φέρνετε, υπάρχει απόσταση και μάλιστα μεγάλη. Αλήθεια, για να σας ρωτήσουμε, ποιους ταυτίζετε, αυτούς τους ελάχιστους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για μια μάσκα, με αυτούς που τα παιδιά τους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και κινδυνεύουν εξαιτίας της πεισματικής άρνησης της δικής σας κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τον COVID στα σχολεία? Με ποιους, με αυτούς τους οποίους αρνείστε να τους στείλετε έναν σχολικό νοσηλευτή για τα παιδιά τους, εκείνα τα παιδιά που νοσούν βαριά, με διαβήτη, με άλλες παθήσεις? Και αλήθεια, πότε ακριβώς εκεί στην κυβέρνηση ανακαλύψατε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο? Πότε? Δεν ξέρετε ότι η σχολική διαρροή στην 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση βρίσκεται περίπου στο 11%. Το θεωρείτε μικρό αυτό το ποσοστό? Και ότι αυτό το ποσοστό δεν ξέρετε ότι αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Ρωμά, μειονότητα, οικογένειες στην ακραία φτώχεια, μονογονεϊκές? Τι κάνετε για όλα αυτά? Απολύτως τίποτα. Κι όμως είναι δική σας, πέρα για πέρα, και όλων των κυβερνήσεων βέβαια, η πολιτική ευθύνη
γιατί είναι το αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Και έρχεστε τώρα και τους κουνάτε το δάχτυλο απειλητικά, αντί να αναλάβετε τις δικές σας βαριές ευθύνες. Πολύ βολικός, αλήθεια για σας, κύριε Υπουργέ, αντίπαλος η μάσκα, μόνο που δεν μπορεί να κρύψει τις δικές σας βαρύτατες ευθύνες. Ευχαριστώ.